Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου Κώστα Saves για να κάνουμε το αγαπημένο μας παραδοσιακό ξύρισμα. Σήμερα Κυριακή και είναι η μέρα της κλήρωσης για το μεγάλο δώρο για κάποιον τυχερό. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί και θα ενταχθεί μέσα στο βίντεο κάποια στιγμή. Θα το δείτε κι εσείς. Θα βγουν δύο νικητές. Ο πρώτος είναι ο, ας το πούμε, μεγάλος τυχερός και ο δεύτερος είναι αναπληρωματικός σε περίπτωση που δεν υπάρξει επικοινωνία με τον πρώτο. Ο νικητής θα ήθελα να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω Facebook ή Instagram ή με κάποιον άλλο τρόπο, θα το δούμε, να συνεννοηθούμε για την αποστολή των προϊόντων. Στο ξύρισμά μας σήμερα, αυτή την όμορφη Κυριακή, θα χρησιμοποιήσω κάποια πράγματα τα οποία αρκετοί φίλοι μου ζητάνε να τα ξαναδείξω και γιατί όχι, αφού το σημερινό βίντεο στην ουσία είναι η κλήρωση. Οπότε θα σας πω τι θα χρησιμοποιήσω. Για πινέλο θα έχω το Simpson, το Trafalgar, το TAF 3, είναι συνθετικό πινέλο, αγαπημένο πολύ. Για σαπούνι θα έχω το Mitchell's Wolfat. Θα κάνουμε και παρέα την μαρέγκα, θα το δείτε πως. Λεπίδα στην μηχανή θα έχω τη VisaMet, που έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος, εξαιρετική λεπίδα. Και η μηχανούλα μας θα είναι η Mercur, γνωστή σε όλους, η 34G. Μια μηχανή που, όπως είχα πει και σε παλιότερο βίντεο, έχει φτάσει να έχει γίνει θρύλος, γιατί πλέον είναι και η μηχανή που συγκρίνεται με όλες τις υπόλοιπες. Πιθανόν γιατί είναι και εξαιρετική στο ξύρισμα, αλλά ίσως επειδή την έχει και πάρα πολύς κόσμος. Γνωστό είναι ότι κυκλοφορεί και σε χρώμιο, αυτή είναι η επίχρηση έκδοση, καμία διαφορά στο ξύρισμα. Δύο τεμαχίων, για όσους δεν τη γνωρίζουν τη μηχανή, στα 77 γραμμάρια και γύρω στους 7,5 με 8 πόντους η λαβή. Ένα μέγεθος σχετικά καλό, ικανοποιητικό, χωρίς να ενοχλεί. Το σχέδιο αυτό κρατάει έτσι ένα κομμάτι vintage, καθώς το βλέπεις, και από κάποιες πηγές έχω διαβάσει ότι είχε σχεδιαστεί ή το 1918 ή στις αρχές του 1930. Μπορεί να έχει βάση, γιατί το ξαναδείχνω, σε παραπέμπει έτσι σε παλαιού τύπου μηχανή. Στο τελείωμα τώρα του ξυρίσματος θα βάλω κάτι που ίσως δεν το θυμούνται πολύ, να θυμούνται οι παλιότεροι, να γνωρίζουν οι νεότεροι. Είναι το Bomek, και αυτό παλιό aftershave με παλιά μυρωδιά που σου ξυπνάει μνήμες. Σαν πρισέβη δεν θα κάνω κάτι, οπότε να ξεκινήσουμε για την δημιουργία του αφρού μας. Τα γένια είναι αρκετών ημερών και η αλήθεια είναι δεν είχα δουλέψει ποτέ τη 34 με τέτοιο μέγεθος τρίχας. Ευκαιρία να το δούμε παρέα. Μουσική.
Μίτσελς είναι απλά εξαιρετικό σαπούνι, απλά εξαιρετικό. Λοιπόν, έχω βάλει την λεπίδα μου στη μηχανή, έχει μπει πολύ ωραία και ξεκινάμε. Σούπερ. Χωρίς να δυσκολεύεται η 34. Είναι μια μηχανή που είναι καλό να την έχουν όλοι. Εκτός του ότι είναι αποδοτική μηχανή, παντός καιρού όπως τη λέω εγώ, είναι και όμορφη μηχανούλα. Βοηθάει και το σαπούνι με την ωραία ολισθηρότητα που δίνει. Σούπερ, για πρώτο χέρι και με τέτοια γένεια ήταν εκπληκτικά. Ας κάνουμε τη διακοπή εδώ και τα ξαναλέμε για το δεύτερο. Λοιπόν, είμαι πίσω από το λάπτοπ, παρέα με την κόρη μου την Πανδώρα, η οποία αυτή θα πατήσει το start για να βρει τον νικητή. Πριν γίνει αυτό, τι να ευχηθούμε, Πανδώρα, στους φίλους μας. Καλή επιτυχία σε όλους. Μπράβο, αγαπή μου. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Κάνουμε αντιγραφή της διεύθυνσης. Η ώρα είναι 3 παρά 10 σχεδόν. Κάνουμε επικόλυση. Τα διπλά σχόλια νομίζω υπήρχαν 2-3, οπότε θα το τσεκάρω για να είμαστε ωραίοι. Για να δούμε πόσα θα βγούνε. 725, οπότε ορισμένα υπήρχαν. Συμμετοχή γύρω στα 56-57%. Σας ευχαριστώ πολύ πάλι όλους. Ευχαριστώ και τον Βαλάντη Καρολίδη από το Top Saving. Και η Πανδώρα είναι έτοιμη να πατήσει το start. Για πάμε. Πάτα το. Μπράβο. Ο νικητής μας είναι ο Παναγιώτης Κοσμόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Κοσμόπουλος. Και το σχόλιο του ήταν: συγχαρητήρια και με το καλό να φτάσει στους 10.000 ακόλουθους. Η 87 είναι η πιο όμορφη, άρα αυτήν θα ήθελα και να κερδίσω. Παναγιώτης ο νικητής, περιμένω να επικοινωνείς μαζί μου είτε στο Facebook είτε στο Instagram για να κανονίσουμε την αποστολή των δώρων. Θα βγάλω ακόμα ένα νικητή σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει ο Παναγιώτης ο Κοσμόπουλος. Είναι ο Κωνσταντίνος ο δεύτερος νικητής σε περίπτωση που δεν έρθω σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να είστε όλοι καλά. Συγχαρητήρια στον νικητή. Να είναι καλά και να χαρεί τα προϊόντα. Και ευχαριστώ και πάλι τον Βαλάντη Καρολίδη, ιδιοκτήτη του καταστήματος Top Saving. Λοιπόν, πάμε και για το δεύτερο χέρι.
νικητής ας επικοινωνήσει μαζί μου με τους τρόπους που είπα στην αρχή. Για να μου δώσει τα στοιχεία του να στείλω τα προϊόντα. Πάμε και για το δεύτερο χέρι. Πάρα πολύ ωραία. Γλιστρά μηχανή τώρα που δεν έχει πολύ τρίχα. Απίστευτα όμορφα. Όπως σας είπα για τη μηχανή, ισχύει το ίδιο για το σαπούνι. Είναι εξαιρετικό. Δηλώνω ερωτευμένος. Μαγικό είναι οι μεταξυριστικές του ιδιότητες. Προσωπικά, πέραν του aftershave, το βάζω και για λόγους μυρωδιάς, δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο μετά. Λοιπόν, όλα πήγανε σούπερ. Ξεπλένω και πάμε για το φινάλε μας. Εξαιρετικά. Φύγαμε για το Bomek. Άρωμα κανονικό. Κρίμα να μην μπορούμε να τα βρούμε. Εξαιρετικά και πάλι. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή που υπήρξε στο giveaway. Πολλά συγχαρητήρια στον νικητή. Και πάμε γυαλά, όπως λέει ο φίλος μου. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!